ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Εδώ ο Άντωνη Γεωργίου πάει να δημιουργήσει πρόβλημα, κερδίζει την μπάλα και είναι έτοιμος να πλασάρει πάνω στον Δημητρίου. Να, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Γιαννιώτας. Πέρασε ο Γιαννιώτας, είναι στην περιοχή. Τώρα θα κάνει το γύρισμα μπροστά από την εστία του Βοζίνια. Η μπάλα δεν είναι κανείς παίκτης του Απόλλωνα. Έκανε λάθος, κερδίζει ο Τόρες. Περιμένει ο Μαέ. Ο Τόρες θα κάνει ο ίδιος το σουτ. Απόκρουση και ευκαιρία μεγάλη, 1-0. Με το πρώτο γκολ του Άντωνη Γεωργίου στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Στο 36ο λεπτό. Αυτή τη φορά είπαν ευχαριστώ οι παίκτες της ΑΕΛ για το λάθος που γίνεται από τον τερματοφύλακα Δημητρίου. 1-0 λοιπόν. Δείτε εδώ το λάθος. Ο Τόρες κερδίζει την μπάλα. Βάζει μπροστά. Τώρα κάνει το γύρισμα και έρχεται ο Άντωνη Γεωργίου να στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Δημητρίου, ύστερα από την ασταθή του απόκρουση, και να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΛ. Γιατί ο Τόρες με αντίπαλο τον ψύχα στέλνει την μπάλα προς την εστία. Ήταν στη σωστή θέση και δεν ευνηδιάστηκε ο Δημητρίου. Μπαλιά του Γιούστε για τον Ταμπό. Για να δούμε. Άφησε την μπάλα, μάλλον δεν την πρόλαβε για να την φέρει στην κατοχή του και να κάνει το σούτο Βοζίνια. Τόρες βρίσκει τον Μαέ. Πέρασε η μπάλα από τον Μαέ. Τριμπλάρει και σκοράρει. 2-0. Ο Ράιαν Μαέ. Η ΑΕΛ στο 65ο λεπτό πετυχαίνει με τον πρώτο της σκόρερ το δεύτερο της γκολ και παίρνει σαφέστατο προβάδισμα στον ντέρμπι. Στην πρώτη ευκαιρία που δημιουργεί στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ από την πάσα του Τόρες. Φαίνεται ο Μαέ κάποια εκατοστά πιο μπροστά, ο ώμος του είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα διαπιστώσει το VAR και η γραμμή του. Για να δούμε, ο βοηθός δεν έχει δώσει offside, η φάση συνεχίστηκε και περιμένουμε να δούμε. Πώς θα αξιολογηθεί η φάση από το VAR. Φάνηκε πάντως να είναι κάποια εκατοστά πιο μπροστά. Αυτό υποδεικνύει τώρα, δεν θα μετρήσει τον γκολ και εμείς ξαναβλέπουμε και την γραμμή. Η κόκκινη γραμμή αφορά στον επιθετικό, ήταν πιο μπροστά ο Ράιαν Μαέ. Ήταν από τις φάσεις που φαινόταν και με γυμνό μάτι. Ο Ντανίλο προσπαθεί να αποφύγει και τα καταφέρνει και μπαίνει στην περιοχή και γυρίζει προς τα πίσω. Ο Τόρες, 2-0 η ΑΕΛ στο 75ο λεπτό. Εμμανουέλ Τόρες. Ο σκόρερ σε αυτή την υποδειγματική αντεπίθεση. Τη δουλειά όλη την έκανε ο Ντανίλο. Ο Τόρες ήταν στην σωστή θέση για να σημειώσει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ με τα γαλαζοκίτρινα. Εδώ θα δούμε την φάση, πώς εκδηλώνεται η αντεπίθεση με τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Πάει στο ένας εναντίον ενός και τριμπλάρει τον Πέδρο. Ο Ντανίλο σηκώνει το κεφάλι και δίνει την ασίστ. Ο Τόρες ευνοήθηκε εκεί από την κόντρα με τον Ρομπέρς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το 2-0 και δίνοντας πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του Ντούσαν Κέρκες για να φτάσει σε δεύτερη νίκη επί του μεγάλου αντιπάλου του συμπολίτη Απόλλωνα στο φετινό πρωτάθλημα. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Απόλλων ψάχνει ένα γκολ για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση κέρδους. Για να δούμε τον Τικίνη να κάνει το βολέ, αλλά η μπάλα φεύγει έξω. Πρώτη καλή στιγμή για τον Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο. Μαέ δεν μπορεί, κέρδισε την μπάλα. Ο Τικίνη και του έκανε φάουλ στη συνέχεια ο Ντανίλο. Βγήκε ήδη η κίτρινη κάρτα. Απειλείται σύραξη εκεί μεταξύ των παιχτών. Πολύ δυνατό το φάουλ μακριά από την μπάλα από τον Ντανίλο. Προφανώς κάτι έχει συμβεί. Το έχουν εντοπίσει από το VAR. Για το φάουλ και για το κατά πόσον αυτό το φάουλ συνιστά παράβαση κόκκινης κάρτας. Προφανώς έχουν φωνάξει από το VAR τον διαιτητή Τιμόθεο Χριστοφή. Προφανώς θα του δείξει κόκκινη κάρτα. Έχει βγάλει ήδη την κόκκινη, δεν μετράει κίτρινη του λέει. Και τον στέλνει στα αποϊτήρια. Κόκκινη κάρτα στον Ντανίλο. Έχω την εντύπωση ότι εκεί θα πρέπει να φτάσουμε. Ευκαιρία τώρα για τον Απόλλωνα με το σουτ που γίνεται και το γκολ από τον Νικολά Τικινή. Ο Απόλλων μειώνει και ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση κέρδους στο 93ο λεπτό. Εδώ στην εκτέλεση του φάουλ ο Τικινή
με δεξί δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βοζινία, σημειώνοντας το 2-1 και ξαναβάζοντας τον Απόλλωνα στη διεκδίκηση κέρδους από τον ντέρμπι. Υπενθυμίζω ότι η ΑΕΛ αγωνίζεται με 10 παίκτες. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.